Γεμισμένα μπάνια, σπασμένοι νηπτήρες, κατεστραμμένες πυροσβεστικές φωλιές, ακόμα και ξεριζωμένα δέντρα. Αυτά άφησαν πίσω τους τα επεισόδια στον αγώνα Παναχαϊκή Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Δύο άτομα μεταξύ τους αντιπαρατέθηκαν. Επενέβη η αστυνομία για να μην επεκταθεί το επεισόδιο και έγινε όλο αυτό το κακό που έγινε, εντάξει. Μάλιστα. Δεν υπήρξε αντιπαράθεση δηλαδή μεταξύ των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Παναχαϊκής και τα μέτρα που είχαν ληφθεί ήταν μια χαρά. Υπήρχαν διαζώματα, μεγάλα διαζώματα, υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις. Η επόμενη μέρα βρίσκει διοίκηση και προσωπικό του Παμπελοποννησιακού Σταδίου να μαζεύει κυριολεκτικά τα συντρίμμια αυτής της βάνδαλης επίθεσης. Από το μένος των οπαδών δεν ξέφυγε ούτε ο εξωτερικός χώρος του σταδίου, ο οποίος ξυλώθηκε κυριολεκτικά. Οι ζημίες είναι μεγάλες, απέναντι έχει γίνει καταστροφή κυριολεκτικά, βαρβαρότητα. Είναι λυπηρό αυτό. Δηλαδή είναι λυπηρό ότι καταστρέφουν μια δημόσια περιουσία αυτοί οι οποίοι την έχουν πληρώσει. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από την κερκίδα των φιλάθλων του Ολυμπιακού για άγνωστη αιτία. Η ατμόσφαιρα πυροδοτήθηκε με την επέμβαση της αστυνομίας. Ακολούθησε ρήψη χημικών και οι ερυθρόλευκοι απάντησαν με ρήψη αντικειμένων, ξυλώνοντας την κυριολεξία ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ποδοσφαιριστές και διαιτητές έτρεξαν στα ποδητήρια και το μάτς διακόπηκε ενώ έντρομοι πατεράδες προσπαθούσαν να προστατέψουν τα παιδιά τους. Το φαινόμενο της βίας έχει πλέον αυτονομηθεί. Που σημαίνει δηλαδή ότι πυροδοτείται για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό και οφείλεται στην οπαδοποίηση και τον φανατισμό των φιλάθλων. Τα αυστηρά μέτρα της αστυνομίας δεν κατάφεραν να μην αμαυρώσουν τον αγώνα. Οι ζημιές υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 ευρώ, με τη διοίκηση του σταδίου να είναι σε επικοινωνία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κάλυψη του κόστους. Από την πρώτη στιγμή ήταν ενήμεροι ο Υφυπουργός Αθλητισμού και ο Δήμαρχος Πατρέων, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου για την καταγραφή των ζημιών του σταδίου.